Ο τελευταίος φιλοξενούμενος σήμερα στη συχνότητα του 984 είναι από τα πρόσωπα που θα το πω τα τελευταία 15 χρόνια με επιχειρήματα, με έρευνα, με μελέτη έχει πει ότι η χώρα θα έπρεπε πριν ξεσπάσουν αυτά να δει τη δική της ενεργειακή αυτάρκεια με σοβαρότητα. Σήμερα βεβαίως αντιλαμβανόμαστε πόσο χρήσιμα ήταν αυτά αν τα είχαμε ακολουθήσει 15 χρόνια πίσω και πώς διαφορετικά θα ήμασταν. 1/3 η αξία των κοιτασμάτων μας σε δολάρια έλεγε κάποτε το 21. Ο κύριος Ηλίας Κονοφάγος είναι μέλος Επιτροπής Ενέργειας Ακαδημίας Αθηνών, αλλά σήμερα δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό τόσο όσο για το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, διότι έχει απόλυτη επίγνωση παγκόσμια της αγοράς. Καλημέρα κύριε Κονοφάγο. Καλή σας μέρα κύριε Σαχίνη. Πώς βλέπετε να εξελίσσεται αυτός ο άλλος πόλεμος, ο ενεργειακός παγκόσμια, τι εικόνα διαμορφώνεται? Θα έλεγα ότι προβληματίζομαι όπως όλοι οι άλλοι συνάδελφοι, διότι το αύριο νομίζω δεν το γνωρίζει πραγματικά κανείς, αλλά εν πάση περιπτώσει με βάση τις κουβέντες και τις ανακοινώσεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας δείχνει ότι με σαφήνεια ότι τα δύο επόμενα χρόνια θα ταλαιπωρηθούμε και από πλευράς ακρίβειας και από πλευράς επάρκειας στην κατανάλωση, δηλαδή θα δούμε πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί μέχρι να ισορροπήσει η αγορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει βλέπετε κι εσείς ότι αυτή τη στιγμή η Ευρώπη και εμείς προσπαθούμε να ηρεμήσουμε την κατάσταση με επιδοτήσεις. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Χρεώνουμε τα παιδιά μας και έτσι ξεμπερδεύουμε. Αυτή είναι η πρώτη εικόνα που έχω κύριε Σαχίνη. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι σε αυτόν τον άλλο πόλεμο, πέρα από το πόλεμο που βλέπουμε απτά νεκρούς, αμάχους, προσφυγιά κτλ, αυτός ο άλλος πόλεμος έχει ήδη ένα θύμα, αν αντιλαμβάνομαι σωστά, είναι την εξαρτημένη ενεργειακά Ευρώπη. Σωστά? Ακριβώς, νομίζω αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Εξάλλου κάναμε προημερών με πρωτοβουλία του πρώην Προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών, κάναμε μία ημερίδα, κουβέντα, που ήταν και ο Υπουργός ο κύριος Κρέκας παρών, σχετικά με τη δυνατότητα ελληνικής ενεργειακής αυτοδυναμίας, κύριε Σαχίνη. Το οποίο βεβαίως ούτε ο Υπουργός πήρε θέση, ούτε εμείς μπορούσαμε να δώσουμε μια ξεκάθαρη εικόνα. Το μόνο που αναφέραμε είναι ότι βλέπουμε τεράστιες αλλαγές, δηλαδή ξαφνικά βλέπουμε την ατομική ενέργεια να γίνεται πράσινη και το, αν θέλετε, το φυσικό αέριο να ξαναγίνεται πράσινο. Αλλά όλα αυτά είναι προσωρινά, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κονοφάγο, παρόλα αυτά υπάρχει ένα ζήτημα. Θεωρείτε ότι έτσι πως ήρθαν τα πράγματα ξαναμπαίνει εμφατικά ή πρέπει να μπει, γιατί για την ώρα σε πολιτικό πεδίο στη χώρα μας δεν έχει μπει, πρέπει να ξαναμπεί το ζήτημα αυτό που θέσατε της αυτάρκειας? Το λέω διότι εξακολουθούμε να έχουμε τις αναγνώσεις του πράσινου χωρίς φυσικό αέριο την ίδια ώρα που ανοίξαμε ακόμη και τον λιγνίτη πάλι και έπεσε κάπως η τιμή εδώ και 2 ημέρες, κάπως, δεν είπα θεαματικά, βάζοντας μέσα το 20% στο μείγμα από λιγνίτη. Όλα αυτά δεν θα έπρεπε να μας λένε κάτι, να μας έχουν κινητοποιήσει? Βεβαίως, θα έπρεπε ήδη η κυβέρνηση, αντί να κάνει αυτά που κάνει, να συνεδριάσει επιγόντως και εκτάκτως για να κοιτάξει πώς θα πετύχει την στρατηγικά την ελληνική ενεργειακή αυτοδυναμία, κύριε Σαχίνη. Την αυτοδυναμία την έχουμε κατά τη γνώμη μας στην Κρήτη, αλλά μην ξεχνάμε, κύριε Σαχίνη, και εγώ δεν κοιμάμαι το βράδυ συνήθως όταν σκέφτομαι ότι έχουμε 34 χρόνια να δούμε θαλάσσιο γεωτρύπανο στην Ελλάδα. Και γιατί το λέω αυτό? Έχουμε άμεση ανάγκη για να ανατρέψουμε όλες αυτές τις αρρωστημένες νοοτροπίες που υπάρχουν μη, αν θέλετε, δημιουργίας μιας στρατηγικής
δημιουργίας εγχώριων αποθεμάτων ενέργειας, πρέπει το συντομότερο να έχουμε πιστοποίηση κάποιων αποθεμάτων, κύριε Σαχίνη, διότι αυτή τη στιγμή όλοι μας κατηγορούν σαν έμπορους ελπίδας. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε, όπως έχει κάνει η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογων Ανθράκων πρόσφατα, που χαρτογράφησε τον πιθανό ελληνικό υποθαλάσσιο ορυκτό πλούτο φυσικού αερίου, να φέρουμε επιτέλους ένα γεωτρύπανο ώστε να πιστοποιήσει ένα απόθεμα. Αυτό θα ανατρέψει όλες τις εσωτερικές, αν θέλετε, νοοτροπίας που θα τη χαρακτήριζα ενεργειακής αφασίας, κύριε Σαχίνη. Ενεργειακής αφασίας, μια διατύπωση που πραγματικά... Πείτε μου, ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος, με όλες αυτές τις κυρώσεις, την κατάσταση στην Ουκρανία, τις συνέπειες της πανδημίας, εν τέλει διαπιστώνουμε πως όσον αφορά την ενέργεια ακριβά ή φθηνά, η παραγωγή ενέργειας και οι χώρες που εξάγουν και εταιρείες θα πουλήσουν όπως και να έχει. Το βάρος, μου λέει εδώ ο κόσμος, το πληρώνουμε εμείς οι καταναλωτές. Σήμερα θεωρείτε ότι κερδίζουν και ποιοι? Χάνουν οι Ρώσοι, για παράδειγμα, όταν εξακολουθούν οι ροές φυσικού αερίου και σε αυξημένες τιμές ή του πετρελαίου στην Ευρώπη? Χάνουν οι Αμερικανοί όταν στέλνουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο με τιμές ανεβασμένες στην Ευρώπη? Δεν χάνουν, Βεβαίως, κύριε Σαχίνη, βλέπουμε εδώ και 10 με 15 χρόνια οι Ευρωπαίοι και εμείς οι Έλληνες τι κάνουμε? Πλουτίζουμε τους παραγωγούς φυσικού αερίου και πετρελαίου. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή, εμείς θα έλεγα το ότι είμαστε υπεύθυνοι για τον πόλεμο που έγινε. Τον χρηματοδοτήσαμε, κύριε Σαχίνη. Το χρηματοδοτήσαμε πληρώνοντας ακριβά τις ενεργειακές εισαγωγές. Η Ελλάδα είναι, αισθάνομαι ξενόδουλος, κύριε Σαχίνη. Αισθάνομαι ότι ενεργειακά είμαι δούλος της αγοράς. Της αγοράς που μας έχει δυναστεύσει και συνεχίζει να δυναστεύει, δεδομένου ότι 93% των εισαγωγών μας είναι οι ενεργειακές εισαγωγές στην Ελλάδα. Με ρωτάνε άλλοι ακροατές εδώ, πώς βλέπετε το ενδεχόμενο η Ελλάδα να είναι συμπαραγωγός ή και υπεύθυνος ενέργειας από πυρηνικά στη Βουλγαρία? Τη στιγμή που απέναντι από τη Σμύρνη μέχρι την Ατάλεια έχουμε τρεις αντιδραστήρες, οι οποίες νομίζω σε διάστημα 2 ετών ή 3 ετών θα είναι έτοιμοι, θα γίνουν άλλοι 4, κύριε Σαχίνη, απέναντι, έτσι, και κάποια στιγμή θα μας πούνε, α, ξέρετε, θέλετε ηλεκτρικό ρεύμα, να θα σας στείλουμε, είναι απέναντι. Άρα το να κάνουμε και ρωσικής κατασκευής και ευθύνης, για να εξηγήσουν και μερικοί γιατί αποφεύγει τις κυρώσεις η Τουρκία. Δεν είναι μόνο τα στενά που φαντάζονται κάποιοι, είναι κάτι πολύ πιο κρίσιμο για την Τουρκία, είναι η ενέργεια. Ακριβώς, είναι κάτι που το έχει χειριστεί πολλά χρόνια και εμείς εξακολουθούμε να ζούμε σε άλλο κόσμο, κύριε Σαχίνη, δηλαδή των εισαγωγών και μόνο. Ευτυχώς οι ιδέες που έχουν τώρα, ώστε να γίνει ένας ατομικός αντιδραστήρας στα σύνορά μας, που έχουμε ήδη ένα ή δύο, αλλά και τρεις απέναντι στην Τουρκία, το να κάνουμε ένας νέας γενιάς που θεωρείται ασφαλέστατος. Στη Γαλλία υπάρχουν, όπως ξέρετε, το 90% της ηλεκτρικής ενέργειας παράγεται από ατομικούς αντιδραστήρες, οι περισσότεροι είναι νέας γενιάς. Άρα νομίζω ότι αυτή η κίνηση, αν καταφέρει να γίνει και δεν την σκοτώσουν οι οικολογικές οργανώσεις, φαντάζομαι ότι θα ήταν μια λύση ασφάλειας, ενεργειακής ασφάλειας, εφόσον αυτό υπό ελληνική διοίκηση, κύριε Σαχίνη. Εγώ, κύριε Κονοφάγο, έχω άλλη άποψη βέβαια. Πέστε το ότι είναι θέμα ταμπού, δεν θα ήθελα να δω ένα τέτοιο εργοστάσιο. Θα ήθελα όμως να δω την αξιοποίηση του ορυκτού μας φυσικού πλούτου
στη διαδικασία μετάβασης στο μέλλον, στο απότερο μέλλον, όταν λυθούν άλλα ζητήματα, σε μια άλλη μορφή ενέργειας. Και επιλέγω έτσι το δικό μας, το λέω ανοιχτά, φυσικό αέριο. Σας το λέω δηλαδή, έχω άλλη άποψη. Όχι, δεν είναι άλλη άποψη. Δεν το συζητάμε όμως το δικό μας φυσικό αέριο. Δική μου άποψη, δεδομένου ότι το project του ελληνικού φυσικού αερίου, αν δεν έχει δολοφονηθεί, έχει περάσει σε μια κατάσταση που το έχουν βάλει σε ύπνωση, κύριε Σαχίνη. Αν αυτό επιτέλους σκεφτούμε ότι θέλουμε και φέρουμε ένα γεωτρύπανο που σας το έχω πει σε προηγούμενη εκπομπή, ότι έχουμε τη δυνατότητα με έξυπνες κινήσεις να φέρουμε ένα γεωτρύπανο, ώστε να πιστοποιήσουμε επιτέλους αποθέματα. Αυτό θα ξεκινήσει μια, αν θέλετε, μεγάλη καμπάνια για να μπορέσουμε επιτέλους να έχουμε εσωτερικά αποθέματα. Αυτό θα αλλάξει την όλη στρατηγική, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Δημήτρης, ενώ λέει εξαιρετικά ο κύριος Κονοφάγος για την ανάγκη αλλαγής στρατηγικής, την ίδια ώρα, το είπαμε βέβαια, η Ρωσατόμ συνεχίζει κανονικά το έργο στο Ακουγιού, στο ΝΑΤΟ η Τουρκία κατά τα άλλα και δεν τρέχει κάστανο. Εντάξει, το είπαμε Δημήτρη. Κύριε Κονοφάγο, επειδή γνωρίζετε και την αγορά, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως. Αυτή τη στιγμή έχουμε εμπάργκο από τους Αμερικανούς στο αργό και πετρελοειδή το ρωσικό, εμπάργκο και από τους Βρετανούς. Βέβαια, οι εισαγωγές τους δεν είναι κρίσιμες για τη δική τους ενεργειακή κάλυψη. Η Ευρώπη, επειδή είναι κρίσιμες, δεν το κάνει, όπως δεν το κάνει και για το φυσικό αέριο. Η τιμή όμως ανέβηκε. Το ερώτημα, επειδή ξέρετε την αγορά, έχετε μια εξήγηση γιατί οι λεγόμενες αραβικές χώρες δεν μπαίνουν στο παιχνίδι αύξησης παραγωγής να πέσει η τιμή? Διότι εδώ ακούμε τρελά πράγματα με τη σωστή πλευρά της ιστορίας. Οι Αμερικανοί συζητούν μέχρι και με το Μαδούρο. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν έχουν συμφωνία και με το Ιράν. Γιατί οι αραβικές χώρες δεν μπαίνουν στο παιχνίδι? Γιατί κερδίζουν όλοι από αυτή την άνοδο τελικά? Βεβαίως υπάρχει κερδοσκοπία, το είδατε αυτή τη στιγμή. Η συνομιλία του Πρωθυπουργού μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή τους έχει καπακώσει όλους η κερδοσκοπία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα, και προσπαθούν να δουν πώς θα ξεφύγουν, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Άρα τη θηλιά την έχουμε βάλει μόνοι μας. Αυτό μου λέτε. Αυτό λέω, και θα έλεγα το εξής, ότι ποτέ δεν είναι αργά. Αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα, αν καθίσουν κάποιοι και σκεφτούν, αλλά δεν ξέρω κανένα να σκέφτεται αυτή τη στιγμή, να μπορέσουμε να δούμε πώς θα αποκτήσουμε το συντομότερο ελληνικά αποθέματα, ενεργειακά αποθέματα, τα οποία τα έχουμε και χαρτογραφημένα, όπως ξέρετε, κύριε Σαχίνη. Δεν έχουμε πιστοποιήσει ακόμα τίποτα εσωτερικά, και υπάρχει ανάγκη λοιπόν μιας πολιτικής η οποία θα πολλαπλασιάσει την προσπάθεια αυτή εν μέσω τεράστιας κρίσης. Νομίζω είναι απαραίτητο να γίνει αυτό το ένα έκτακτο, αν θέλετε, ένα έκτακτο πρόγραμμα στρατηγικά για απόκτηση αποθεμάτων εσωτερικά, κύριε Σαχίνη. Κύριε Κονοφάγο, είπατε ότι αυτή η ιστορία με βάση και το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας πάει για μία διετία τουλάχιστον. Ναι, ακριβώς. Έτσι αναφέρθηκε επίσημα από το ΙΕΑ. Μάλιστα. Από την άλλη ακούω ότι η Ευρώπη προχωρά στην πλήρη ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία με ρυθμούς διετίας-τριετίας. Ωραία, θα πω κάποιος. Το ερώτημα είναι όμως ότι ακόμη και από αυτή την απεξάρτηση από τη Ρωσία, φυσικό αέριο για τα επόμενα 10-15, έτσι πως διαμορφώθηκε η κατάσταση, χρόνια, δεν βλέπω να μπορείς να πεμπλακείς. Το ερώτημα είναι λοιπόν το εξής. Αυτά τα 15 χρόνια που κουβεντιάζουμε μόνο στη χώρα, δεν πιστοποιούμε, κουβεντιάζουμε, χάσαμε 1, 2, 3 στόχους ζόρ? Και δεύτερο, πόσο γρήγορα, εάν είχαμε την πιστοποίηση, θα μπορούσαμε να μιλάμε για αξιοποίηση? Θέλουμε μια τετραετία, πενταετία? Δεν θέλουμε μια τετραετία, πενταετία. Σε περίπτωση που αποφασίζει η Ευρώπη και εσωτερικά η κυβέρνησή μας να έχει ένα έκτακτο πρόγραμμα εντοπισμού, ανακάλυψης και αξιοποίησης κοιτασμάτων, κύριε Σαχίνη,
μπορούμε να το πετύχουμε όπως το πέτυχε η Αίγυπτος. Η Αίγυπτος εντόπισε, αν θέλετε, αξιολόγησε και αξιοποίησε το κοίτασμα Αζόρ, το οποίο της κάλυψε και οικονομικά και ενεργειακά για 50 χρόνια την αυτοδυναμία της, μέσα σε 3 χρόνια. Μέσα σε 3 δηλαδή χρόνια. Πιστεύω ότι έχοντας ένα έκτακτο πρόγραμμα μπορούμε πράγματι και η Ελλάδα να έχει ενεργειακή αυτοδυναμία μέσα σε 3-4 χρόνια. Μάλιστα. Πρώτο τελευταίο ερώτημα από το φίλο τον Κούλια από τη Θεσσαλονίκη. Έχουν αναφερθεί πολλοί σε αυτή τη συχνότητα και σε εκπομπές αντιθέσεις και ο κύριος Κονοφάγος για τα αποθέματα της Ελλάδας σε φυσικό αέριο, ειδικά νοτίως Κρήτης. Ερώτηση. Αφού δεν έχουν γίνει οι ερευνητικές γεωτρήσεις, πιστοποίηση, πού ξέρουμε τι έχουμε υπέδαφος υποθαλάσσια? Ενδείξεις έχουμε, αποδείξεις όμως όχι. Αχ, βρε Κούλη μου, έχεις δίκιο εσύ. Πιστοποιημένα δεν έχουμε αποδείξεις. Τι έχουμε όμως, κύριε Κονοφάγο? Εκείνο που έχουμε είναι ότι έχουμε χαρτογραφημένους στόχους με σαφήνεια. Όταν λέω με σαφήνεια, εννοώ ότι θα μπορούσαν να ήταν ακόμα καλύτερη εικόνα αν είχαμε 3 διαστάσεων σεισμικές καταγραφές. Με αυτά που έχουμε, κύριε Σαχίνη, ξέρουμε και τις πιθανότητες που έχουμε ανακάλυψης με γεωτρύπανο. Μπορούμε από τους 30 στόχους τύπου ΖΟΡ που έχουν χαρτογραφηθεί γύρω από την Κρήτη μέχρι και το Ιόνιο Πέλαγος, μπορούμε πράγματι σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις και τις μελέτες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, μπορούμε να έχουμε λοιπόν δυνατότητα αποθεμάτων μέσα σε ορίζοντα, όπως είπαμε, 3-4 χρόνια, έως 5 χρόνια, με μια πιθανότητα που είναι 20% θα έλεγα αυτή τη στιγμή, να έχουμε να πιστοποιήσουμε ένα ορυκτό πλούτο ενός τρισεκατομμυρίων δολαρίων, κύριε Σαχίνη, που αυτό σε καθαρά για το ελληνικό δημόσιο θα μπορούσε να είναι της τάξης των 270 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Εγώ δεν θα πω τίποτα για το ελληνικό χρέος και επειδή με ρωτάτε πολύ, από σεμνότητα πολλές φορές ο κ. Κονοφάγος δεν το λέει και κάποιοι άλλοι. Ναι, δεν έχουμε πιστοποίηση, φίλε Κούλη, αλλά άνθρωποι σαν τον κύριο Κονοφάγο είχαν πρόσβαση σε ευαίσθητα στοιχεία άλλων χωρών που, δεν θα το πω πιστοποίηση, έχουν αποδείξεις για το τι υπάρχει. Λοιπόν, θα κλείσω ως εξής, κύριε Κονοφάγο, δεν το λέτε εσείς, το παγώ. Λοιπόν, μπορείτε, λέει, να λύσετε μια πορεία, όχι πολιτικά, αλλά ως άνθρωπος που γνωρίζει τα ενεργειακά. Πώς γίνεται στην Κύπρο η τιμή αυτή τη στιγμή των καυσίμων να είναι χαμηλότερη, να είναι από 1,38 σε 1,45, όταν η Κύπρος αγοράζει από την Ελλάδα τα καύσιμα στα βενζινάδικα? Έχετε μια εξήγηση εσείς, λέει, κύριε Κονοφάγο? Η εξήγηση είναι χρηματιστηριακή, κύριε Σαχίνη. Ξέρετε, όπως είπαμε πριν, να φέρουμε ένα γεωτρύπανο και πιστοποιήσουμε στην Κρήτη φυσικό αέριο ή και πετρέλαιο, από πλευράς, αν θέλετε, αγοράς, θα έχουμε πτώση των τιμών, η οποία βεβαίως η πτώση αυτή δεν είναι ουσιαστική, αλλά είναι χρηματιστηριακή, θα έλεγα. Αλλά δεν πάβει να καθορίζει τη δυναμική στην αγορά. Δηλαδή αμέσως θα προσέλθουν εταιρείες, θα πολλαπλασιαστούν οι επενδύσεις. Αυτό έχει ένα χαρακτήρα που θα έλεγα ποταμού. Δηλαδή μόλις έχετε... Άρα στην Κύπρο με την προσδοκία των κοιτασμάτων οι τιμές είναι πιο χαμηλές. Ήταν να έχετε ένα καταράκτη που έρχεται, μάλιστα, κύριε Σαχίνη. Μάλιστα. Ηλίας Κονοφάγος, μέλος Επιτροπής Ενέργειας Ακαδημίας. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά για μια φορά ακόμη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κονοφάγο. Ευχαριστώ πολύ. Καλό και πράγμα, να συνεχίσετε να επιμένετε εσείς. Δεν πειράζει. 15 χρόνια τα ακούτε όλοι. Όχι όλοι, όσοι το προσπαθείτε, περιγραφικότητα, αλλά κοιτάξτε πώς γυρνάνε τα πράγματα και η ενεργειακή αυτάρκεια γίνεται ξανά μείζον θέμα στην ατζέντα. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.